Χαίρετε, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 5 παρα 5. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή της Πύλου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Πύλου, κοντά στην περιοχή Φινικούντα και 215 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Σε πλήρη διαφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την έκθεση στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσματα του πρώτου προγράμματος προς την Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά μεταξύ άλλων πως η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2012, έπρεπε να είχε γίνει ήδη από το 2010, αλλά εμείς διαφωνούμε θεμελιωδώς με αυτή τη θέση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Σάιμον Οκόνορ. Όπως εξήγησε, αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα κινδύνευε με αποσταθεροποίηση το σύνολο της Ευρωζώνης. Υπέρ της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος κατά του Γιώργου Παπακωνσταντίνου τάχθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του ίδιου του κυρίου Παπακωνσταντίνου λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ενώ περίπου στις 6 το απόγευμα θα στηθεί η κάλπη για να αρχίσει η μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης. Έναν νεαρό Έλληνα φοιτητή που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη τα τελευταία 2 χρόνια με το πρόγραμμα Εράσμους προσήγαγαν οι αστυνομικές δυνάμεις της Κωνσταντινούπολης με την κατηγορία της υπόθαλψης κοινωνικής αναταραχής. Πρόκειται για τον Γιώργο Ιατρίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στην πλατεία Ταξίμ και παρακολούθησε τις κινητοποιήσεις των Τούρκων πολιτών. Τόσο το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην πόλη, όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις τουρκικές αρχές. Ο κύριος Ιατρίδης μίλησε την περασμένη Δευτέρα στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στο GR για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Και τώρα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα βόρεια επιρωτικά και κεντρικά ορεινά, περιμένουμε αύριο Παρασκευή. Τα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία τώρα θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, από 20 έως 26 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 32 βαθμούς στην Κρήτη και από 14 έως 30 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο νότιο Αιγαίο από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριος ισχυρή. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας αναλυτικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς, στην Πάτρα από 16 έως 23 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17 έως 30 βαθμούς, στη Λάρισα από 17 έως 29 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθεί η εκπομπή Μαγκαζίνο Live με την Kim Kilian. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.